Καλώς ήρθατε στο Τηλεκοντρόλ σε ένα ακόμη spoiler για τη σειρά Το Ναυάγιο. Όπως θα δούμε στα νέα επεισόδια της σειράς, η Δήμητρα χρόνια στη δούληψη του αξιωματικού του λιμενικού βλέπει πολλά, αλλά αντιλαμβάνεται πολλά περισσότερα. Άτομο με ήθος, αρχές και αξιοπρέπεια, ποτέ δεν του έδωσε το παραμικρό δικαίωμα να αμφιβάλλει για τις αγνές της προθέσεις απέναντι στην οικογένειά του, και έτσι εκείνος από νωρίς την εμπιστεύτηκε και της ανέθεσε γενικότερα τη φροντίδα του σπιτιού. Ο Ιπποκράτης γνωρίζει τα πάντα για τη ζωή της, όχι όμως για τη δράση του αδελφού της στη Μόσχα. Μάλιστα, στα πρώτα επεισόδια της σειράς είχαν φτάσει στα χέρια της κάποια γράμματα από εκείνον, τα οποία και φύλαξε ως κόρη οφθαλμού, προκειμένου να μην πέσουν στην αντίληψη του ισχυρού άντρα. Αυτό όμως δεν θα επαναληφθεί και στα επόμενα επεισόδια, όπου ο Ιπποκράτης, ψάχνοντας κάτι στην κουζίνα, στη στιγμή που εκείνη απουσιάζει, θα βρει ένα από τα γράμματα και η αντίστροφη μέτρηση θα αρχίσει. Ο Ιπποκράτης θα περιμένει τη Δήμητρα με το γράμμα του αδελφού της στα χέρια. Μόλις εκείνη το δει, θα κλονιστεί. «Κύριε Ιπποκράτη, πού το βρήκατε αυτό? Να σας εξηγήσω», θα του πει αρχικά, αλλά το ύφος του θα είναι απογοητευτικό. «Ξεχνάς τη θέση μου στο στρατό, πως τολμάς να βάζεις μέσα στο σπίτι μου τα γράμματα ενός αριστερού. Θέλεις να με ξεφθυλίσεις τελείως, να με συλλάβουν ως αντιεξουσιαστή? Ούτε εσύ ούτε οι πεποιθήσεις του αδελφού σου έχετε χώρο σε αυτό το σπίτι», θα τη τονίσει, και στη συνέχεια θα της υποδείξει να μαζέψει τα πράγματά της και να φύγει από το σπίτι. Η Δήμητρα θα βρεθεί στον δρόμο ξαφνικά με μία βαλίτσα, ενώ η Ειρήνη θα λείπει στην Κρήτη και δεν θα μπορεί να ζητήσει τη βοήθειά της. Γρήγορα όμως οι δύο γυναίκες θα συναντηθούν και η πρώην οικονόμος θα της μιλήσει για όλα όσα έκρυβε τόσο καιρό, προκειμένου να εκδικηθεί τον Ιπποκράτη. «Έχουν έρθει πολλά γράμματα για σένα από το Παρίσι. Προσπάθησα να του πω ότι δεν πρέπει να σου τα κρύβει, αλλά υποστήριζε ότι δεν θέλει να ταραχθείς. Θέλει να ελέγχει κάθε σου κίνηση και να ξέρει πως έχεις βάλει ανθρώπους να παρακολουθούν εσένα και τους ανθρώπους που σε περιβάλλουν. Πρόσεχε», θα της πει, «γιατί αυτός ο άνθρωπος κρύβει μέσα του κάτι σκοτεινό». Μάλλον η κυρία Ευγενία είχε δίκιο που δεν πίστεψε ποτέ πως η αδελφή της απλά άνοιξε την πόρτα και έφυγε η Ειρήνη. «Μόνο εσύ μπορείς να μάθεις την αλήθεια. Τι κρύβεται πίσω από το θάνατο της Κλέρης?» θα είναι τα λόγια της, και ο τρόμος στα μάτια της Ειρήνης θα αρχίσει να φαίνεται ξεκάθαρα.